Το παιχνίδι έχει τελειώσει στο Τσαρπάλιο στάδιο. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή των νικητών και πλέον τον προπονητή της ομάδας του Μαρμαρίου που θα είναι στην Α τοπική κατηγορία, τον Ηλία Οικονομίδη. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, σίγουρα δεν είναι σύμπτωση. Από το πουθενά η Κάριστο στην Α κατηγορία, από το πουθενά το Μαρμάρι στην Α κατηγορία. Τελικά το ταξίδι στο νότο του Ηλία Οικονομίδη έχει και συνέχεια. Έτσι φαίνεται. Ήθελα να μείνω στην Νότια Εύβοια γιατί μου άρεσε πολύ. Πέρασα ωραία χρόνια στην Κάριστο, 3 χρόνια που ήμουν εκεί και ήθελα επιθυμούσα να μείνω. Οπότε μου έδωσε την ευκαιρία αυτή το Μαρμάρι και ευχαριστώ τον πρόεδρο και τη διοίκηση γι' αυτό. Το εγχείρημα ήταν βέβαια πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με αυτό όταν πήγα στην Κάριστο. Δεν είχαμε αυτό το σκοπό την πρώτη χρονιά τουλάχιστον να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ήμασταν με πολύ λίγους παίκτες. Στην πορεία και με τα αποτελέσματα πρόκειται ο στόχος αυτός. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε και πρώτοι, δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια και στην προποντήρα για την ευκαιρία για το πρωτάθλημα που πήρε. Και μας δόθηκε δεύτερη ευκαιρία και κερδίσαμε, πήραμε το στόχο μας που θεωρώ δικαιούμαστε. Ηλία, δεν έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε όλη τη χρονιά λόγω και λόγω της απόστασης. Έχει να πει κάτι ο Ηλίας Οικονομίδης σε όλους αυτούς που τον αμφισβητούν, τον αμφισβητήσανε όσον αφορά την δουλειά που έκανε στην Κάριστο? Θέλω να πιστεύω ότι είναι λίγοι αυτοί που αμφισβητήσανε και ακόμα ίσως αυτοί με διώξανε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση. Είναι μια απάντηση προς αυτούς. Ο χρόνος πέρασε. Ο θυμός μου βγήκε στην αρχή και γιατί τους αγαπούσα πολύ. Βγήκε ο θυμός πραγματικά, είπα λόγια σκληρά. Ο χρόνος πιστεύω τα διατρέβει όλα και τώρα δεν ούτε κρατάω καμία κακία ούτε τίποτα. Τι πρέπει να κάνει το Μαρμάρι για να παραμείνει στην Α κατηγορία και να ξανακάνει πορείες ανάλογες με το παρελθόντος? Μια ομάδα που έχει κατακτήσει κύπελλο Εύβοιας και πάει και σε τελικό και έχει φτάσει στις παρυφές της τότε Δέλτα Εθνικής. Έχω πει ότι είναι πιο εύκολο να σταθείς στην παραπάνω κατηγορία από το να προσπαθείς να ανεβείς μια κατηγορία. Το δύσκολο δηλαδή ήταν το φετινό. Ή αν δεν ανεβαίναμε σήμερα, του χρόνου θα ήμουν πιο πιεσμένος για να το πετύχω αυτό. Η ομάδα είναι καλή ήδη, αρκετά καλή που θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί και στην Α, αλλά θα γίνουν 2-3 διορθωτικές κινήσεις. Θεωρώ ότι ο κορμός θα μείνει και περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Αυτό πάντα θέλω γενικά στις ομάδες που πάω. Το κλίμα είναι υπέροχο, όλα καλά. Πιστεύω να έχουμε μια πολύ καλή πορεία και στην αναφορική. Το γήπεδο είναι μια τροχοπέδη για το Μαρμάρι. Αν επανέλθει στη φυσική του έδρα και δεν συνεχίζει να αγωνίζεται φιλοξενούμενο στην Κάριστο. Ναι, είναι αποκλειστικό. Για κάθε ομάδα ισχύει αυτό. Είναι αποκλειστικό στόχο τη διοίκηση να φτιάξουν το δικό μα γήπεδο και μάλιστα να το φτιάξουν μέσα στο χωριό και όχι εκεί που είναι ψηλά. Πιστεύω, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει σύντομα, αλλά ένα στόχο που έχει μπει για τα καλά και πιστεύω κάποια στιγμή να γίνει. Να σε καλά, να σε καλά. Ένα σπουδαίο καλοκαίρι έρχεται. Συγχαρητήρια για την άνοδο και καλώς ήρθες στα σαλόνια της αλφατοπικής κατηγορίας ξανά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.